Μια νέα μελέτη που δεν επηρεάζει το ανθρωπογενές περιβάλλον αξιολογεί τον πυκνοκατοικημένο χαρακτήρα της περιοχής και το ανάγλυφο του εδάφους αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στις αρχές του 2023 για το περίφημο έργο σύνδεσης του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης με το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Πρόκειται ουσιαστικά για την αναβάθμιση του άξονα Σούδα Βλητές Ακροτήρι, το οποίο περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Υπουργείου Υποδομών μαζί με άλλα μεγάλα έργα της Κρήτης. Το Σούδα αεροδρόμιο είναι προτεραιότητά μας. Αφού το έργο του ΒΟΑΚ έχει μπει στην τελική του ευθεία για τη διαγωνιστική διαδικασία, ήδη έχουμε προβλέψει εκεί πέρα τον κόμβο ουσιαστικά της Σούδας να έρθει να συνδεθεί με ένα μεγάλο έργο που είναι το έργο της Σούδας αεροδρόμιο. Στην πρόσφατη επίσκεψή του στα Χανιά, ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης μαζί με στελέχη του Υπουργείου, τοπικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή εξέτασαν τον υφιστάμενο σχεδιασμό του Υπουργείου, δίνοντας διαβεβαιώσεις για άρση όλων των εμποδίων. Είναι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η περιοχή, γιατί όπως την έχω δει προσωπικά, την έχω επισκεφτεί 2 φορές, για να έχω εικόνα προσωπικά ο ίδιος, είναι μια πυκνή, αστικά θα έλεγα, πυκνοκατοικημένη περιοχή και θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το ανάγλυφο που έχει και είναι και ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Νομίζω ότι έχουμε βρει την καλύτερη δυνατή λύση και προχωρούμε αυτό το σχεδιασμό ώστε να το αδειοδοτήσουμε και περιβαλλοντολογικά. Σύμφωνα πάντως με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Ορέστη Καρνέζη, η νέα μελέτη συστήνει μια παλιά προσέγγιση της περιφέρειας Κρήτης, η οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί καθώς υπήρχαν αντιδράσεις από οικισμούς στην περιοχή του Ακροτηρίου. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες των κόμβων Μουρνιών και στο κομμάτι μέχρι τη διασταύρωση για Ζυμβρακάκηδων. Το έργο, που αναβαθμίζει ουσιαστικά μια βασική είσοδο της πόλης, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως την ερχόμενη άνοιξη. Για μας είναι πολύ σημαντικό ως την αρχή, θα έλεγα, της τουριστικής σεζόν, τέλη Μάη, να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, ώστε να απελευθερώσουμε και τους κατοίκους, αλλά και την πόλη ευρύτερα των Χανίων, από μια ταλαιπωρία ετών. Ξέρετε, αυτά τα έργα πιστεύουμε πάρα πολύ ότι έχουν μεγάλη, πολλαπλασιαστική, θα έλεγα, αξία για τους κατοίκους, για την πόλη των Χανίων. Αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει να ολοκληρωθεί, με τα πεζοδρόμια. Συνεπώς, αυτό που θα γίνει θα είναι ένα έργο ολοκληρωμένο και ασφαλές. Η παράδοση του έργου θα σηματοδοτήσει και σημαντικές συγκοινωνιακές αλλαγές που αφορούν τόσο στην έξοδο των οχημάτων από την πόλη μέσω του κόμβου Μουρνιών, όσο και στην είσοδό τους.